αναπτύξει την ερώτησή της. Κυρία Υπουργέ, στην περιοχή της Μεσαπίας ζουν περίπου 20.000 άνθρωποι. Κατοικούν μόνιμα. Οι κάτοικοι κατά κύριο λόγο είναι αγρότες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε όλους αυτούς που ζουν σε εκείνη την περιοχή να πίνουν ακατάλληλο νερό. Το εξασθενές χρώμιο που έχει βρεθεί είναι σε πολύ υψηλές ποσότητες που θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου, αλλά τέλος πάντων κάποιοι επιστήμονες λένε ότι θα έπρεπε να ήταν μέχρι 2 μικρογράμμ και ανιχνεύεται σε ποσότητες 16, 18, 20 μικρογράμμ. Έχει κατηγορηθεί ότι είναι καρκινογενές. Πίνουν λοιπόν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής εδώ και ένα χρόνο νερό με εξασθενές χρώμιο και με άλλα βαρέα μέταλλα. Έχει πληγεί δε και η οικονομία της περιοχής πάρα πολύ, γιατί κανείς πλέον δεν αγοράζει τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής των Μεσαπίων. Επειδή το θέμα έχει πάρει διάσταση, έχει γράψει ο Αθηναϊκός Τύπος, είναι μείζον το πρόβλημα. Η περιοχή από επιχειρήσεις της, δεν ξέρω, του σχηματαρίου ή των εινοφύτων, γιατί δεν έχει αποκαλυφθεί ποιοι είναι, έχει αναποθέσει σε όλη τη γύρω περιοχή στερεά και υγρά όμως τοξικά απόβλητα, τα οποία ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποιο σχέδιο για την απορρίπανση της περιοχής, ούτε κάποια κονδύλια. Δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί που έχουν ρυπάνει την περιοχή και δεν ξέρω αν ποτέ θα καταφέρει η πολιτεία να βρει με τους μηχανισμούς της ποιοι είναι αυτοί που όλα αυτά τα χρόνια έχουν ρυπάνει το περιβάλλον και έχουν καταστρέψει, έχουν μολύνει όλο τον υδροφόρο ορίζοντα, αλλά και την περιοχή όλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των αγροτών εκεί. Το θέμα έχει έρθει στην δημοσιότητα, έχει μάλλον, όπως είπατε και εσείς, εδώ και ένα χρόνο έχει ανακαλυφθεί και βέβαια στο Υπουργείο σας από το Γενάρη είχε γίνει μια σύσκεψη για τα μέτρα που θα έπρεπε να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία αλλά και με την οικονομία της περιοχής. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει τίποτα. Δεν έχει γίνει τίποτα και μπορώ να σας ενημερώσω ότι πριν λίγες μέρες το μονομελές πρωτοδικείο Χαλκίδας δίκασε και το Δήμαρχο και το απαγόρευσε να πίνουν οι κάτοικοι, να βρει τον τρόπο ώστε στους κατοίκους να δίνεται νερό που να είναι καθαρό και να μην πίνει κανείς από το νερό της περιοχής. Στις 36 έγινε αυτό. Είμαστε σε απόγνωση σε όλη την περιοχή. Υπάρχει και ΤΕΗ, υπάρχουν νέοι άνθρωποι. Τι θα γίνει δηλαδή με την... Δεν μου είπατε πού θα βρεθούν τα κονδύλια και πότε θα ξεκινήσει η απορρίπανση της περιοχής, η οποία είναι τεράστια. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο, δεν μου απαντήσατε, τι θα γίνει με το Γραφείο Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Θα δημιουργηθεί Γραφείο Επιθεωρητών. Θα είναι ένα και για τον Ασοπό και για τη Μεσαπία ή θα υπάρχει ένα ξεχωριστό. Και πότε θα δημιουργηθεί αυτό. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει δημιουργηθεί. Θα προχωρήσει το φράγμα των ψαχνών και την άρδευση που θα λύσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα της περιοχής. Και βέβαια είναι αυτό που σας λέω άμεσα. Τι θα γίνει, οι κάτοικοι δεν μπορούν να πίνουν νερό με εξασθενές χρώμιο. Και αυτό ήδη έχει καταδικαστεί ο Δήμαρχος και έχει απαγορευτεί από τα δικαστήρια η χρήση αυτού του νερού που είναι τόσο ακατάλληλο για χρήση. Πέστε μου συγκεκριμένα και με χρονοδιαγράμματα πότε θα ξεκινήσει κάτι σε αυτή την περιοχή για αποκατάσταση του περιβάλλοντος και για καθαρό πόσιμο νερό για τους πολίτες. Η Υπουργός Περιβάλλοντος Συνέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κύριε Περμπίλη. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για κατάλληλο πόσιμο νερό, γιατί παίζουμε με την...